Χωρίς νερό βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή η Αγία Ρουμέλη. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της περιοχής, Γιάννης Τζατζημάκης, η ζημιά που έχει προκληθεί στο δίκτυο ίδρυυσης δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι και το πλοίο δεν μπορεί να προσεγγίσει ώστε να μεταφερθεί υδραυλικό στην Αγία Ρουμέλη. Επισημένοντας για άλλη μια φορά τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη οδικού δικτύου. Έχει πέσει κάποια πέτρα μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς και έχει σπάσει προφανώς το δίκτυο. Πώς να κατοικήσουμε εκεί? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, να μας διώξουν από το χωριό μας? Και είναι μια ζημιά που δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από 2 ώρες. Και μένουμε 6 μέρες χωρίς νερό, γιατί το πλοίο θα πάει την Τετάρτη κάτω. Ευχόμαστε να είναι καλός ο καιρός. Και έχουμε μείνει από νερό από την Παρασκευή. Και ρωτάω το Δήμο, όταν δεν έχεις πρόσβαση, ποιο υδρόμετρο μας τοποθέτησες? Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κύριος Τζατζημάκης, οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης δεν είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας και ζητούν από τον Δήμο Σφακίων να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους δημότες. Θέλουμε μια ισάξια ζωή με τους υπόλοιπους δημότες. Το χειμώνα πρέπει να απαλλάγουμε, να μην πληρώνουμε το νερό, τουλάχιστον το χειμώνα. Και το καλοκαίρι να μπει μια τιμή, έχω ζητήσει μια τιμή για τα μάτια του κόσμου. Δεν μπορεί να μας βάζει το καθεστώς όπως είναι τα υπόλοιπα χωριά της επαρχίας Σφακίων που έχουν πρόσβαση. Και μπορεί ένας άνθρωπος να ζει μια ζωή αξιόπιστη, μια σωστή ζωή. Να μπορεί να πάει σε έναν γιατρό, σε μια ανάγκη, άμα χτυπήσει, οτιδήποτε συμβεί. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός υπογραμμίζει πως το φαινόμενο αυτό είναι συχνό, ειδικά το χειμώνα στην Αγία Ρουμέλη. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο, καθώς όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, δεν μπορούν να δώσουν άμεσα λύση. Υπάρχει ένας αγωγός που μεταφέρει από το σημείο υδρομάστευσης το νερό στον οικισμό, ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε επιφανειακά στην κήτη του Φαραγγιού σε μήκος περίπου 4 χιλιόμετρων. Δυστυχώς όμως το χειμώνα, επειδή δεν υπάρχει καθημερινή διέλευση ατόμων από το Φαράγγι, δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό το σημείο που έχουμε τα προβλήματα. Με αποτέλεσμα να παίρνουμε έτσι είδηση το τι έχει συμβεί όταν αρχίζει και στερεύει το νερό από τη δεξαμενή του χωριού. Όταν υπάρχει απαγορευτικό λόγω καιρού και δεν πηγαίνει το πλοίο, δεν μπορεί να μετακινηθεί ο υδραυλικός του Δήμου για να γίνει η παρέμβαση στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό όταν έχουμε να κάνουμε με καιρικές συνθήκες και με φαινόμενα τα οποία δεν ελεγχόμενα από εμάς. Σε αυτό το κομμάτι έχουν δίκιο οι κάτοικοι του χωριού